Καλωσορίσατε σε όντο vlog της μυθολογίας. Ονομάζομαι Γιώργος Μπίτζιος. Θα αναφέρουμε ιστορίες από την ελληνική μυθολογία και την παγκόσμια. Αλλά καλύτερα είναι να ξεκινήσουμε τη δικιά μας μυθολογία, την ελληνική, όπου πολλοί αγνοούμε πολλές ιστορίες της, πολλά διδάγματά της, και είναι καλό να αρχίσουμε από τη βάση. Διότι στην παγκόσμια μυθολογία έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες με τα δικά τους μηνύματα, αλλά νομίζω ότι πιο πλήρης και σε διδάγματα και σε ιστορίες είναι η ελληνική μυθολογία, όπως και να το κάνουμε. Δηλαδή, καταπιάνεται με τα πάντα. Και με τη μοίρα και με τις ανθρώπινες συμπεριφορές. Κυρίως εστιάζει στην ανθρώπινη συμπεριφορά, πράγματα που βλέπουμε τώρα, τα βλέπουμε και στην ελληνική μυθολογία. Βέβαια, δεν θα μπορούσε η ελληνική μυθολογία να μην είναι καλύτερη όταν έχει προδοσίες μέσα, πώς το λένε, τα πάντα. Γενικά, την ελληνική συμπεριφορά σε όλο της το υπέροχο μεγαλείο, και τα καλά και τα κακά και γενικά όλα. Στο πρώτο επεισόδιο θα καταπιαστούμε με την δημιουργία της ελληνικής μυθολογίας, μπορεί και της παγκόσμιας, όχι εντάξει, υπερβάλλουμε λίγο, αλλά νομίζω ότι πολλές μυθολογίες, και έχουμε δανείσει κάποια πραγματάκια σίγουρα, αλλά έχουν δανειστεί και τη δικιά μας μυθολογία. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, να το πιάσουμε από την αρχή, με τις θεότητες του ουρανού, έχουμε και εδώ το κατάλληλο βιβλίο, η εγκυκλοπαίδεια της ελληνικής μυθολογίας, και έχουμε και της παγκόσμιας, όπου έχουμε μυθολογίες από τη Σκανδιναβία, την Αίγυπτο, την περσική μυθολογία που είναι πάρα πολύ πλούσια και είναι αρκετά ενδιαφέρουσα, ποια άλλη, την ειδική φυσικά και την κέλτικη, όπου εκεί νομίζω ότι είναι, θα το πιάσουμε σε άλλη επεισόδια, αλλά γενικά η κέλτικη κοινωνία είναι πολύ σύγχρονη, πάρα πολύ σύγχρονη, το μετά Χριστόν που ήταν και προ Χριστού και μετά Χριστόν. Τέλος πάντων, ας πιάσουμε λίγο για την μυθολογία τη δικιά μας εδώ πέρα, όπου κυρίως έχουμε από τον Ισίωδο που περιγράφει τη Θεογονία, όπου από το κοσμικό αυγό γεννήθηκαν οι πρωταρχικές δυνάμεις, οι πρωτόγονες βασικά, το έρευος βασικά, πρώτα είναι το χάος που γέννησε όλες, το χάος, το έρευος, ο έρωτας που δεν είναι γιος της Αφροδίτης μόνο. Μετά γεννήθηκαν η Νύξ, η ημέρα, γενικά η θάλασσα, τα νησιά και τα λοιπά. Λοιπόν, πάμε πιο πολύ για τις θεότητες του ουρανού, θα ασχοληθούμε εδώ πέρα πιο πολύ, συγγνώμη που το διαβάζουμε, με τις θεότητες του ουρανού και γενικά να δούμε πώς στην αρχή που γεννήθηκε ο ωκεανός. Λοιπόν, να δούμε ποιοι γεννήθηκαν μετά από όλες αυτές τις πρωταρχικές δυνάμεις που είπαμε, η οποία ανοίξε, να πούμε ότι ήταν μια από τις πρωταρχικές δυνάμεις που φοβόταν και ο ουρανός και ο Κρόνος και ο Δίας, και την συμβουλεύτηκαν για το πώς θα πάει η βασιλεία τους μετέπειτα. Όπου δεν ξέρω, αν δεν κάνω λάθος, δεν πρέπει να ήταν η Νίξ που είχε πει στον Δία ότι κάποιο από τα παιδιά του που θα γεννηθεί θα είναι δυνατότερο ή στον ουρανό, αλλά ήταν κάτι σαν το πρώτο, medium ας πούμε, που κάνει τις προβλέψεις ότι αυτό θα συμβεί, τα έχουμε και τις μοίρες και τα λοιπά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το συγγνώμη, από το πρώτο ζευγάρι που ήταν ο ουρανός με τη γιά, η οποία γιά γεννήθηκε πρώτη και μετά γέννησε και τον ουρανό, ο οποίος ουρανός έλαβε την προφητεία. Έλεγε η Νίξ, πέρα από ότι ήταν πρωταρχική δύναμη, ήταν, έλεγε τις προφητείες που είπαμε για Μέντιμ, λάθος το είπαμε. Έδωσε την προφητεία στον ουρανό ότι κάποια από τα παιδιά του, τους Τιτάνες και
τα λοιπά, θα τον καθαρέσει και θα πάρει τη θέση του. Και το ίδιο και στον Κρόνο μετά που έγινε. Αλλά, συγγνώμη, να δούμε πιο, να δούμε εδώ πέρα για τον ουρανό και τέτοιο. Του ουρανό και τη γεια. Το δει και το πώς. Λοιπόν, ο ουρανός, είπαμε ότι η γεια γεννήθηκε πρώτα από τον ουρανό και τον γέννησε μετά γεια, η γη δηλαδή, η οποία τη βλέπουμε και στη σκανδιναβική μυθολογία. Κρατήστε το αυτό. Όπου ο ουρανός που, επειδή φοβήθηκε κάποια από τα παιδιά του, θα τον θανατώσει, τα πήρε όλα, τους Τιτάνες, αν δεν κάνω λάθος, ήταν οι Τιτάνες, ήταν οι Κύκλοπες, όχι αυτούς που αντιμετώπισε ο Οδυσσέας μετά στο νησί των Κυκλόπων, οι αρχικοί Κύκλοπες. Ο Βροντής, ο Στερόπης και ο Άργης, δηλαδή ο Βροντής είναι ο θόρυβος της Βροντής, ο Στερόπης η Αστραπή και ο Άργης η άσπρη λάμψη της ηλεκτρισμένης φωτιάς. Γεννήθηκαν οι γίγαντες από τον ουρανό, να τους αναφέρουμε ο Κότος, ο Παράφορος, ο Βριαραίος, ο Δυνατός και ο Γης με ύψιλον και τον τόνο στο ύψιλον, Γης, ο Παράφορος, όχι με τα ογκώδη μέλη, τέλος πάντων. Λοιπόν, μόλις γεννιόταν τα παιδιά, όπως ο Κρόνος τα έτρωγε, αυτός τα φυλάκιζε στον Τάρταρο, ο οποίος είναι και αυτός από τις πρωταρχικές δυνάμεις που γεννήθηκαν. Μετά έγινε η φυλακή των Τιτάνων. Μην το πάμε τόσο αργά, μην το πάμε τόσο γρήγορα. Βασικά δεν το πάμε αργά, το πάμε πάρα πολύ γρήγορα, αλλά δεν πειράζει. Πάμε να δούμε τι έγινε. Ο ουρανός κάθε φορά που γεννιόταν ένα παιδί του, είτε ήταν Τιτάνας, είτε ήταν γίγαντες, ήταν κύκλοπες, τα φυλάκιζε στα έγκατα της γης στον Τάρταρο. Σε σχέση με τον Κρόνο δεν τα έτρωγε. Λοιπόν, η Γαία φτιάχνει ένα χρυσό δρεπάνι. Το γρανίτι, αν δεν κάνω λάθος, το αφήνει στα παιδιά της. Κανένα από τα παιδιά της δεν θέλησε να πάρει την ευθύνη να σκοτώσει τον πατέρα τους και να πάνω τη θέση τους και να τους ελευθερώσει. Ο μόνος, ο πιο ας πούμε αδύναμος από τους Τιτάνες, ο Κρόνος, πήρε αυτή την ευθύνη, είχε και τη φιλοδοξία και ήταν αυτός που ευνούχησε τον πατέρα του, διότι την ώρα που κοιμόταν ο ουρανός, ο Κρόνος του έκοψε τα γενετικά του όργανα και από αυτά έπεσε σταγόνες αίματος και σπέρματος και γεννήθηκαν οι Ερηνίες από το αίμα και άλλες σκοτεινές δυνάμεις, οι Ερηνίες από το αίμα του ουρανού και από το σπέρμα του ουρανού γεννήθηκε η θεά Αφροδίτη από την Κύπρο που βγήκε μέσα από τους Αφρούς και τον Αφρό της θάλασσας, η οποία θεά Αφροδίτη, στο επόμενο του vlog που θα κάνουμε, θα αναφερθούμε πως η θεά Αφροδίτη ήταν η πρώτη Ολύμπια θεά. Και όντως ήταν η πρώτη Ολύμπια θεά, γιατί από το σπέρμα του ουρανού που έπεσε μόλις έκοψε τα γενετικά όργανα ο Κρόνος, ήταν αυτή που γεννήθηκε πρώτη, η πρώτη Ολύμπια θεά. Δεν είναι η Εστία, αλλά είναι θεά Αφροδίτη, η οποία θεά Αφροδίτη δεν ήταν κόρη. Κάποιες ιστορίες όλα είναι αυτό, αλλά άμα πάρουμε από τη θεογονία, η θεά Αφροδίτη είναι η θεία του Δία. Και ας πούμε η γιαγιά του Ηφαίστου και του Άρη, που ήταν ο Άρης ο Εραστήσης μετά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι μετά ο Κρόνος έλαβε την προφητεία από την Νίξ ότι κάποια από τα παιδιά του θα τον
σκοτώσει για να πάρει την εξουσία. Ξέρουμε την ιστορία με τους Κουρίντες που η Ρέα, η γυναίκα του Κρόνου, η οποία ήταν και αδελφή του, το βλέπουμε πολύ και στους Ολύμπιους Θεούς και γενικά στις πρωταρχικές δυνάμεις, έστειλε τον μικρό Δία στην Κρήτη και έβαλε τους Κουρίντες, οι οποίοι ήταν θεότητες, με τις ασπίδες τους και το δόρυ τους να καλύπτουν το κλάμα του Δία. Και έτσι ο Δίας απελευθέρωσε τα αδέλφια του, δεν σκότωσε τον Κρόνο. Σε σχέση με τους Σκανδιναβούς θεούς, οι δικοί μας θεοί είναι αθάνατοι και πρωταρχικές δυνάμεις, σαφώς. Τους απελευθέρωσε από την κοιλιά του και έτσι πήρε την εξουσία ο Δίας. Λοιπόν, όμως, να πούμε το νόημα από όλα αυτά. Οι ιστορίες είναι λίγο πολύ γνωστές, αλλά το βασικό νόημα ποιο είναι. Λοιπόν, βλέπουμε τη δημιουργία του κόσμου ότι όπως και στην εβραϊκή Παλαιά Διαθήκη, κυρίως και συγγενή μετά, βλέπουμε ότι από το σκοτάδι γεννιέται το φως, αρχίζουν και γεννιούνται οι θάλασσες, τα ποτάμια, τα ζώα και τελευταίως έρχεται ο άνθρωπος. Οι πρωταρχικές δυνάμεις είναι, όπως σας αναφέραμε πριν, είναι όταν γεννιούνται το φως, η μέρα, η νύχτα, μετά τα ποτάμια, τα βουνά, που τα βουνά μπορούμε να τις συνδυάσουμε με τους Ιντάνους και με πολλά πράγματα, και στο τέλος τα ζώα, γιατί έχουμε και ζωόμορφους θεούς, όπου ήταν οι σάτυροι. Συγγνώμη σήμερα, δεν ξέρω. Κάποιος μας σκέφτεται έντονα τώρα, δεν ξέρω γιατί. Ας πάμε. Και στο τέλος έρχονται οι θεοί που έχουν την ανθρώπινη μορφή, γιατί οι Τιτάνες δεν είχαν ανθρώπινη μορφή, ήταν πελώρη, σαν βουνά, τέλος πάντων. Γι' αυτό λέμε πρώτα είναι οι πρωταρχικές δυνάμεις, ο ωκεανός, η θάλασσα, το σκοτάδι, το φως, η νύχτα, η νύξη. Πρωταρχική δύναμη, μετά είναι οι Τιτάνες που είναι, όπως είπαμε, ποτάμια και τα λοιπά, και τα βουνά. Και μετά έρχονται οι άνθρωποι. Αυτό βγαίνει από τη θεογονία. Όποιος διαβάσει την ελληνική μυθολογία μπορεί να μεταφράσει εύκολα αυτό. Βέβαια, διαβάζοντας κάποιος την ελληνική μυθολογία μπορεί να βγάλει το δικό του συμπέρασμα, οπότε είναι το δικό μας συμπέρασμα και δεν είναι κάποιο άλλο συμπέρασμα, ότι κάπως έτσι οι αρχαίοι Έλληνες μετέφρασαν, μπόρεσαν να κατανοήσουν τη δημιουργία του κόσμου μέσω των Τιτάνων, των πρωταρχικών δυνάμεων και των θεών μετά. Από εκεί και πέρα, αυτό είναι το πρώτο επεισόδιο, δεν ξέρω πώς φάνηκε. Στο επόμενο επεισόδιο θα αναφερθούμε στους θεούς, θα πιάσουμε τη θεά Αφροδίτη, την πρώτη Ολυμπία θεά, η οποία ήταν θεία του Ποσειδώνα, του Πλούτονα, του Δία, της Ήρας, και γιαγιά του ύφεστου, γιαγιά του ύφεστου και του Άρη, βάσει της ιστορίας που είπαμε τώρα, γιατί υπάρχουν και διάφοροι μύθοι το πώς γεννήθηκε η θεά Αφροδίτη. Εμείς θα επικεντρωθούμε στο μύθο του ουρανού που έπεσε το σπέρμα από τον ουρανό και γεννήθηκε η θεά Αφροδίτη από τον αφρό της θάλασσας στην Κύπρο. Θα αναφέρουμε γιατί ήταν σημαντική σχέση τη θεά Αφροδίτη με το Θεό Άρη. Ποιος είναι ο συμβολισμός πίσω από όλο αυτό. Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε, γιατί εντάξει, είπαμε για τη θεά Αφροδίτη και το Θεό Άρη, δηλαδή στην ελληνική μυθολογία πολύ σπάνια βλέπουμε κάτι που να μην βγάζει νόημα. Δηλαδή την εξήγηση που μπόρεσα εγώ διαβάζοντας την ελληνική μυθολογία και γενικά πολλές μυθολογίες από το παγκόσμιο φάσμα, ας πούμε, τον παγκόσμιο κόσμο δεν πάει η λέξη, αλλά δεν πειράζει. Την παγκόσμια μυθολογία, στη δικιά μας μυθολογία σπάνια, πάρα πολύ σπάνια θα βρεις κάτι που να μην δένει. Και νομίζω ότι η εξήγηση που έδωσα βάσει, διαβάζω και λίγο, πώς φτάσαμε τις πρωταρχικές δυνάμεις, στους Ζητάνες, στους Κύκλοπες, στους Γίγαντες και μετέπειτα στους Ολύμπιους Θεούς, είναι ότι πιο λογικό μπορώ να σκεφτώ.
Και μπορεί να σκεφτεί κάποιος διαβάζοντας την ελληνική μυθολογία και θα πει ότι «Α, άρα οι αρχαίοι Έλληνες είχαν καταλάβει, βάζω αυτή την ελληνική μυθολογία, γιατί την ελληνική μυθολογία, ότι οι Έλληνες είχαν καταλάβει ήδη την ύπαρξη μιας πιο ανώτατης δύναμης». Γιατί προφανώς, χωρίς να έχουμε αποδείξεις, οι θεοί που αναφέρονται, ο Δίας, η Ήρα, η Αφροδίτη, ο Άρης, η Άρτεμις και τα λοιπά, υπήρξαν. Λογικά υπήρξαν. Και επειδή κάνανε κάποια τρομερά κατορθώματα, με τις ιστορίες που ήταν από στόμα σε στόμα, γιατί είχαμε και κάποιες στο χαρτί, ας πούμε, δεν ήταν μόνο η ραψοδή γενικά, υπήρχαν και ιστορικοί εκείνης εποχής, όχι όπως τον Ισίδωρο ή τον Ηρόδοτο κτλ. Αλλά σε αυτό πιστεύω ότι οι Ολύμπιοι θεοί, βάσει των κατορθωμάτων που κάνανε, δηλαδή ο Δίας ήταν ο αρχηγός όλων, ο Άρης ήταν ο καλύτερος πολεμιστής, πιστεύω, λίγο πριν πάμε, και μια θεωρία δικιά μου τώρα, ο Άρης ήταν ο καλύτερος πολεμιστής, ο πιο γενναίος, η θεά Αθηνά, η Αθηνά ας πούμε, ήταν η καλύτερη στη στρατηγική πολέμου, και ο Ποσειδώνης ήταν ο καλύτερος πολεμιστής στη θάλασσα, δηλαδή ο καλύτερος ναυτικός ας πούμε. Αυτά, δηλαδή, βάσει της θεογονίας που έχουμε διαβάσει και των Ισόδων και γενικά από πολλούς ιστορικούς, καταλαβαίνουμε ότι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν καταλάβει την ύπαρξη του πραγματικού Θεού, που για κάποιους υπάρχει, για κάποιους δεν υπάρχει, για κάποιους άλλους για τους επιστήμονες μπορεί να είναι η ανώτατη δύναμη που τα έφτιαξε όλα αυτά. Βλέπουμε ότι εξηγούν το Big Bang. Βάσει της ιστορίας που μεταφέραμε πριν και βάσει τα γραπτά που έχουμε. Ότι καταλάβανε πώς γεννήθηκαν όλα μετά το Big Bang. Σε αυτό, συγγνώμη, δεν είμαι ειδικός να μιλήσω για το Big Bang και για την έκρηξη και γενικά. Νομίζω ότι πάει σε άλλη επιστήμη. Εμείς είμαστε για να εξηγήσουμε την ελληνική μυθολογία και όχι μόνο. Αλλά βάσει αυτού μπορέσαν να εξηγήσουν και την έκρηξη του Big Bang, οι αρχαίοι Έλληνες, μέσα από την ελληνική μυθολογία, και την ύπαρξη του άγνωστου Θεού. Γιατί πολλοί φιλόσοφοι, ο Σωκράτης, ο Πλάτων και άλλοι βέβαια, έχουν αναφερθεί σε αυτή την ύπαρξη του άγνωστου Θεού, χωρίς να μπορούν να εξηγήσουν ποιος Θεός είναι. Έχουν αναφερθεί σαν δημιουργό. Αλλά γι' αυτό πιάσαμε το πώς εξελίσσεται όλο αυτό. Και γι' αυτό θα συνεχίσουμε στο επόμενο επεισόδιο, γιατί θεά Αφροδίτη, καταρχήν είναι η πρώτη Ολυμπία θεά, το είπαμε πριν, και είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες θεότητες. Μπορεί ο Δίας, επειδή είναι αρχηγός, η Ήρα επειδή είναι η γυναίκα του, η οποία Ήρα και αυτή παίζει σημαντικό ρόλο στην ελληνική μυθολογία, δεν είναι μόνο η Ζηλιάρα σύζυγος, δεν είναι μόνο η Ζηλιάρα σύζυγος, έχει πολλές ιδιότητες, βασικά οι δικοί μας έχουν πολλές ιδιότητες. Ειδικά ο Ερμής, ο οποίος είναι ο πιο πολυθεσίτης θεός που έχουμε δει ποτέ. Ποτέ. Αλλά θα πιέσουμε τη θεά Αφροδίτη, γιατί πέρα από τη θεά του έρωτα, της αγάπης κτλ. Ήταν πολλά, μα πολλά παραπάνω από αυτά που βλέπουμε στην ελληνική μυθολογία και γενικά στις ταινίες κτλ. Κάλλο ταινίες των Αμερικάνων και γενικά δεν τις πολύ δίνουμε σημασία εμείς Έλληνες, γιατί τις φτιάχνουμε για διασκέδαση και τα λοιπά και δεν πατάνε πάνω σε ιστορικά γεγονότα. Αλλά βλέπουμε το φαύλο κύκλο της προδοσίας. Δεν ξέρω, βέβαια βλέποντας το φαύλο κύκλο που λέγαμε, όπου ο ουρανός προδίδεται από τον Κρόνο, ο Δίας δεν προδίδει, απελευθερώνει τα αδέλφια του. Γενικά στην ελληνική μυθολογία υπάρχει αυτό. Υπάρχει. Γενικά οι δολοπλοκίες, οι προδοσίες, οι ηρωικές πράξεις, οι οποίες οι ηρωικές πράξεις πρέπει να γίνει κάτι πάρα πάρα πολύ κακό για να εξελωθεί ο κάθε ήρωας. Από ατυχία, από, να μου επιτραπεί η έκφραση, ανοησία. Αλλά αυτό είναι με την ελληνική μυθολογία. Τίποτα, μα τίποτα, δεν γίνεται τυχαία. Υπάρχει ένας σκοπός πίσω από κάθε ιστορία. Και νομίζω
ότι ο σκοπός της ιστορίας που και σας διαβάσαμε και σας είπαμε για την δημιουργία, ας πούμε, της ελληνικής μυθολογίας ήταν ο τρόπος των Ελλήνων μέσω της συγκεκριμένης ιστορίας να εξηγήσουν τη δημιουργία του σύμπαντος. Οπότε θα το πάμε λίγο πιο μαλακά, πιο ανθρώπινα και θα συνεχίσουμε στο επόμενο επεισόδιο με τη Θεά Αφροδίτη και την σημαντική σχέση με τον Θεό Άρη, ο οποίος είναι μαζί, θα τους κάνουμε και τους δύο, και τον Θεό Άρη και τη Θεά Αφροδίτη, ο οποίος για τον Θεό Άρη θα πούμε ότι από τις ιστορίες που διαβάζουμε είναι ένας πάρα μα πάρα πολύ παρεξηγημένος Θεός. Οπότε στο επόμενο επεισόδιο έχουμε τη Θεά Αφροδίτη, τη Θεά Αφροδίτη της βάσης της ιστορίας που σας είπαμε τώρα γεννήθηκε στην Κύπρο από το σπέρμα του ουρανού, και το Θεό Άρη, τον Θρακιώτη Θεό Άρη, ο οποίος η συμπεριφορά του, που ήταν ένας οργισμένος άντρας, δικαιολογείται απόλυτα από την ιστορία που θα πούμε την άλλη εβδομάδα. Αυτά, γεια σας.